βασισάδι και τα σωρήνα λύσα στον πεπαιδημένο. Αυτός και την ψυχή τη δούλη σου σώτεραν άπαυσον. Και ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόμεθα υπέρ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεων της δούλης του Θεού Ελένης, των ευεργετών, γενωμένων της παιδείας του έθνους ημών και υπέρ της συγχωρεθήνα αυτής, παν πλημέλη με οικούσιονται και ακούσιον. Αιωνία η μνήμη αυτή. Ως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή αυτής σε θεϊδί και αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών, κάφηση των αυτή αμαρτιών παραστώ το θανάτου βασιλεί και θεοί μόνο της όμεθα του Κυρίου δεηθόμε. Κύριε ελέησον. Στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Καθώς τιμούμε και τη μνήμη της μεγάλης ευεργέτητος νοσοκομείου μας της κυρίας Ελένης Δημητρίου. Θα σας διαβάσω ένα ιστορικό το οποίο έχει γραφτεί από τον αείμνο στον κύριο Θεόδωρο Βόσδου, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος του νοσοκομείου μας. Η μεγάλη ευεργέτηση του νοσοκομείου μας, Ελένη Δημητρίου, κατάγονταν από το Μεγάροφο, ένα μεγάλο χωριό έξω από το μοναστήρι. Ήταν γόνος της οικογένειας Μοίρα και κατόπιν σύζυγος του Θεοχάρη Δημητρίου, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του Ιωάννη ανεδείχθησαν οι μεγάλοι ευεργέτες του μοναστηρίου κατά τα σκληρά και τυραννικά χρόνια της τουρκοκρατίας. Η Ελένη Δημητρίου έζησε τα πρώτα της παιδικά χρόνια στο Μεγάροβο μέσα σε οικογενειακή θαλπορή, σε ένα περιβάλλον που πάλλονταν από αγνό πατριωτισμό. Γαλουχήθηκε με το ανώθευτο μεγαλείο της ελληνικής φυλής και του ελληνικού πνεύματος. Έτσι μέσα της χτίστηκε ένας υπέρκαλος ναός της Ελλάδας και μία βαθιά πίστη στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Πρικισμένη με αυτά τα ιδανικά, όταν βρέθηκε η ίδια στην χώρα των Φαραώ, την πλούσια τότε Αίγυπτο, δεν άργησε να ενώσει τη ζωή της με τον εκεί πλούσιο κατεστημένο συγχωριανό της Θεοχάρη Δημητρίου. Από εκεί, μαζί με τον αδερφό του Θεοχάρη, Ιωάννη Δημητρίου, πλημμυρισμένοι από αγάπη προς την πατρίδα, σκόρπισαν την ευλογία των ευεργεσιών τους στο σκλαβωμένο μοναστήρι. Έτσι έκτισαν και συντήρησαν με δικές τους δαπάνες παρθεναγωγείο, όπου φοιτούσαν οι κοπέλες του μοναστήριου και των περιχώρων, νηπιαγωγείο και νοσοκομείο με την ονομασία Ευαγγελισμός, το οποίο βέβαια σώζονταν και λειτουργούσε μέχρι και πριν μερικά χρόνια. Ο καθένας αντιλαμβάνεται την τεράστια εθνική σημασία των ιδρυμάτων αυτών που επί τουρκοκρατίας τα Ελληνόπουλα του μοναστηρίου και των περιχώρων βαφτίζονται στην αθάνατη ελληνική παιδεία, κρατώντας άσβεστο το καντήλι της Ελλάδος και της Ελπίδας, ενσωματώσεως με αυτήν, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής μοναστηρίου, αδιακρίτως φυλής και θρησκεύματος, έβρισκαν στοργικό καταφύγιο στο νοσοκομείο για την περίθαλψή τους. Μετά τον προσδιορισμό των συνόρων, αφού το μοναστήρι πλέον δεν ανήκει στην ελληνική επικράτεια, πολλοί Έλληνες αναγκάστηκαν να έρθουν στις όμορες περιοχές, μεταξύ αυτών και η οικογένεια της Ελένης Δημητρίου. Πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν στη Φλόρινα. Αυτό το ήξερε η Ελένη Δημητρίου και όταν ήρθε η ώρα της κλήσεώς της από τον ύψιστο, άφησε με τη διαθήκη της στο Δήμο Φλόρινας 33,5 φεδάνια πλούσιης αγροτικής γης της Αιγύπτου και ομολογίες του δανείου Ουνιφιέ, με σκοπό από την πώλησή τους να διατεθεί το ποσό των 3.000 χρυσών λιρών για την ανέγεση του νοσοκομείου στην Φλόρινα, είτε σχολείου είτε νοσοκομείου. Και με τους στόχους θα κάλυπτε τα έξοδα συντήρησης. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, το 1934, στο χώρο που βρίσκεται σήμερα το νοσοκομείο μας, ο Δήμος Φλόρινας είχε αρχίσει τις πρώτες εργασίες ανεγέρσεως του νοσοκομείου. Οι εργασίες όμως είχαν σταματήσει λόγω έλλειψης χρημάτων. Ως θεία ευλογία ήρθε η μεγάλη δωρεά της Ελένης Δημητρίου, χάρη στην οποία αποπερατώθηκε το μεγαλοπρεπές για την εποχή κτηριακό συγκρότημα νοσοκομείο, το οποίο το 1939, επί δημάρχου Νικολάου Χάσου, άρχισε να λειτουργεί με την ονομασία Δημοτικό Νοσοκομείο Φλόρινας Ελένη Θήτα Δημητρίου. Το όνομά της φέρει ως σήμερα, αν και από 1η Οκτωβρίου του 1957 περιήλθε στο κράτος. Είναι περιττό να αναφερθούν οι πολύτιμες υπηρεσίες εθνικές και κοινωνικές που χάρη στη μεγάλη δωρεά της προσέφερε το νοσοκομείο και το άξιο εκάστοτε προσωπικό του στην κοινωνία του νομού Φλόρινας και γενικότερα στο έθνος, ιδίως κατά τις κρίσιμες πολεμικές περιόδους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Στάιο. Θα ήθελα λίγο την υπομονή σας και από εμένα, όσο θα παίρνετε το κερασματάκι,
να μπορέσω κι εγώ τιμητικά να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό και μια γενικότερη αναφορά στα δρόμενα του νοσοκομείου. Να ευχαριστήσουμε τους σεβαστούς πατέρες που ετέλεσαν το σημερινό μνημόσυνο, της ιδρύτριας και της μεγάλης δωρήτριας Ελένης Δημητρίου. Καλωσορίζω επίσης τους επίσημους προσκεκλημένους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μαζί μας, ξεκινώντας από τον Αντιδημάρχο της Φλόρινας, τον κύριο Μουρατίδη και τον κύριο Χάτζιο. Μαζί μας επίσης είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο κύριος Βόσδου, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η κυρία Σταύρου και αρκετά στελέχη του νοσοκομείου. Έχουν κληθεί επίσης στη σημερινή εκδήλωση να παρίστανται βουλευτές και άλλα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, δεδομένου ότι η βροχή δεν είναι τόσο σύμμαχός μας και θα επιδιώξω τουλάχιστον αυτό το σύντομο ιστορικό και την αναφορά μου να την αποστείλω στα μου εγγράφους και ηλεκτρονικά. Θέλω να πω λοιπόν ότι σήμερα διατελούμε αυτό το μνημόσυνο σε μνήμη της Ελένης Δημητρίου. Η κυρία Σταΐου σας διάβασε το ιστορικό για το πώς τελικά ξεκίνησαν οι δωρές για να φτάσουμε το 1934 να ξεκινήσει η ανέγερση του νοσοκομείου. Δεν είναι τυχαίο το ότι επιλέξαμε και πέρσι και φέτος με αφορμή το μνημόσυνο να κάνουμε μια γενική αναφορά στους δωρητές. Και τότε με τη δωρεά της Ελένης Δημητρίου ξεκίνησε η ανέγερση του νοσοκομείου Φλόρινας, όπως και σήμερα με πολλές δωρεές συμπολιτών μας γίνονται πολλά και διάφορα πράγματα στο νοσοκομείο μας. Ήδη πέρσι, τέτοια μέρα, ετελέστη ο αγιασμός στην παιδιατρική κλινική. Και στη συνέχεια θα τελέσουμε ένα σύντομο αγιασμό και στη μονάδα τεχνητού νεφρού, όπου γίνεται ένας εξοραϊσμός στην περίοδο αυτή. Από πέρσι μέχρι φέτος, πολλά πράγματα έχουν βελτιωθεί στην παιδιατρική κλινική. Κάνω μια αναφορά σε σχέση με αυτό που αφήσαμε πέρσι. Ήδη είναι σε εξέλιξη η στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με τέταρτο παιδίατρο, με τη συνδρομή πολλών δωρητών και του σωματείου. Ξεχνάω τώρα την ονομασία του σωματείου, ενός σωματείου και της εταιρείας Μυτιλινέως, μπορέσαμε να επανδρώσουμε και να φέρουμε σύγχρονο εξοπλισμό στην παιδιατρική κλινική. Αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία, καθώς με εξοπλισμό και στελέχωση έχουμε κάνει ένα βήμα παρακάτω. Ήδη φέτος καταφέραμε στο πλαίσιο της στελέχωσης να είμαστε επίσης ένα βήμα παρακάτω όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό. Παρόλο το ότι διανύουμε μια περίοδο κρίσης, θα αποφύγω λοιπόν να κάνω την έγγραφη αναφορά, όπως είπα θα την αποστείλω, παρόλο το ότι διανύουμε μια περίοδο κρίσης λόγω COVID, είναι γεγονός ότι το νοσοκομείο έτυχε αποδέκτης πολλών δωρεών. Δωρεών που μας έχουν συγκινήσει. Από την πιο μικρή δωρεά των συμπολιτών μας, που μπορεί να είναι μερικά ευρώ, κάποιες μάσκες, μέχρι και τις μεγαλύτερες δωρές, κάποιες χιλιάδες ευρώ. Σας διαβεβαιώνω όλους ότι όλες αυτές οι δωρές έχουν πιάσει τόπο. Είτε στο πλαίσιο ενός εξοραϊσμού γενικότερα που γίνεται στο νοσοκομείο μας, είτε στο πλαίσιο προσθήκης σύγχρονου εξοπλισμού. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συνδράμει σε αυτόν τον αγώνα. Είναι ένας δύσκολος αγώνας. Η περίοδο του COVID έχει και συνέχεια. Το δίμηνο που μας πέρασε, τα στελέχη του νοσοκομείου έδωσαν έναν αγώνα για να σταθούν επάξια απέναντι στους συμπολίτες μας και δόξα τω Θεώ, τα πήγαμε καλά. Αυτό έχει να κάνει και με την ανταπόκριση των συμπολιτών μας, οι οποίοι πραγματικά τήρησαν τα μέτρα, αλλά και γενικά και με την ανταπόκριση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, όπου καταφέραμε να πετύχουμε πολλά, να μην έχουμε ενδονοσοκομιακή εξάπλωση και ούτω καθεξής. Χαιρετίζω λοιπόν όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε. Συγχαίρω όλο το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο αγώνας για βελτίωση είναι διαρκής. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά τροτά, πολλά κενά, πολλά σημεία που πρέπει να βελτιωθούν και να αλλάξουν και θα μπορούσα να απαριθμίσω κάποια από αυτά. Όμως θέλω να επισημάνω ότι μέσα στην προσπάθειά μας θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να κάνω μια αναφορά ότι μπαίνοντας κάποιος στο νοσοκομείο που θα χρειαστεί τις ιατρικές υπηρεσίες, απευθύνεται πρώτα στο ΤΕΠ. Έχουμε ένα σύγχρονο ΤΕΠ. Έχουμε ήδη δύο γιατρούς που υπηρετούν στο ΤΕΠ. Τα παλαιότερα χρόνια δεν υπήρχαν δύο γιατροί. Στη συνέχεια, μια παθολογική κλινική μάχημη, γνωρίζω ότι υπολοιπόμαστε σε στελέχωση, οριακά είμαστε, παρόλα αυτά και αυτοί οι γιατροί, οι τρεις-τέσσερις γιατροί που υπηρετούν, δίνουν τη μάχη τους. Και τι να πρωτοαναφέρω, τη καρδιολογική κλινική, τη χειρουργική κλινική, όπου πια τα περισσότερα περιστατικά χειρουργούνται στη Φλόρινα, την ορθοπαιδική κλινική, που επίσης εδώ και 2-3 χρόνια έχει φτάσει στο μέγιστο των χειρουργικών επεμβάσεων.
την μαιευτική κλινική και γυναικολογική κλινική, όπου πλέον δεν φεύγουν οι γυναίκες να γεννήσουν σε άλλες περιοχές και σε άλλα μέρη. Άρα, το νοσοκομείο Φλόρινας παρέχει εκτός από την πρωτοβάθμια και ικανοποιητική δευτεροβάθμια περίθαλψη. Θέλω να αισθάνεστε ασφαλείς, θέλω να μας εμπιστεύεστε. Γνωρίζουμε ότι πολλά πράγματα σε ορισμένα υπολοιπόμαστε. Γίνεται προσπάθεια. Παράδειγμα, γίνεται προσπάθεια μέσα από τις στοχοθεσίες που μπαίνουν από τα εκάστοτε τμήματα να βελτιώσουμε ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι γίνεται μια προσπάθεια να ενταχθούμε στα προγράμματα ΕΣΠΑ, όπου ήδη έχουν υποβληθεί προτάσεις συνολικά περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ. Θεού θέλοντος, και αν πραγματικά μας βοηθήσει και θέλει η πολιτεία, ελπίζω ότι θα έχουμε εντάξει στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ύψους περίπου 1.800. Υποβάλλεται σε λίγες μέρες πρόταση πρόσθετου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που έχει σχέση με το COVID-19 ύψους σχεδόν 1.400. Επίσης, υποβάλαμε πρόταση για πληροφοριακό εξοπλισμό και εξυγχρονισμό ύψους 500.000 ευρώ. Και φυσικά ότι στα σχέδιά μας είναι και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, του κτηριακού συγκροτήματος ύψους περίπου 2.900. Αυτά είναι στις προθέσεις μας. Κάθε φορά που θα επιτυχαίνουμε και μια ένταξη, καθώς όπως σας λέω είναι σε εξέλιξη διαδικασίες, έχουν προϋποβληθεί τα τεχνικά δελτία, συνεχίζονται να υποβάλλονται, οι διαδικασίες συνεχίζουν προκειμένου να υποβληθούν και τα πλήρη στοιχεία του φακέλου. Κάθε φορά που θα πετυχαίνουμε και μια ένταξη, θα βγαίνει και ένα δελτίο τύπου. Παρ' όλα αυτά όμως δεν εγκαταλείπουμε. Αν κάνετε μια βόλτα στο νοσοκομείο μας, είμαι περήφανος γι' αυτό, είναι πολύ καθαρό. Προσπαθούμε να έχουμε τους χώρους με μια ικανοποιητική εμφάνιση από την εξωτερική εικόνα και την εσωτερική εικόνα, με ψιλοβαψιματάκια, με δωρές, με ελάχιστα κόστη, αξιοποιούμε το κάθε ευρώ. Θέλουμε λοιπόν να μας έχετε εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό και εσάς όλους που είχατε την αγνοχή να με ακούσετε. Χωρίς την εξάρτηση από σημειώσεις, τα είπα έτσι αυθόρμητα. Στους δημοσιογράφους μπορεί να έρθει κάποιο άλλο email, προκειμένου να μην αυτά που είχα σκοπό να αναφέρω να μην παραλυθούν. Ευχαριστώ και πάλι. Χριστός Ανέστη και πραγματικά ο Θεός να αναπαύει την ψυχή της Ελένης Δημητρίου. Ευχαριστώ κάτι ως εκτός από την ιδιότητα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρίσταται εδώ και ως μέλος Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Μοναστηριωτών. Σωστά. Και να σας πούμε ότι σαν Σύνδεσμο Μοναστηριωτών έχουμε αποφασίσει στη μνήμη της Ελένης Δημητρίου, αλλά και με αφορμή τη γιορτή των μυροφόρων που γιορτάζεται η Παναγία η Πελαγονίτσα φέτος λόγω των ειδικών, δεν τη γιορτάσαμε, να κάνουμε μια δωρεά προς το νοσοκομείο σε συνεννόηση προφανώς με τη διοίκηση. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Εγώ έχω σύμμαχο τη βροχή, σταμάτησε. Στο να αναφερθώ στην προσφορά της Ελένης Δημητρίου, νομίζω πως είναι περιττό ο κύριος διοικητής και η κυρία Στάιου αναφέρθηκαν εκτενώς. Η προσφορά της Ελένης Δημητρίου έβαλε χτυπικά και ουσιαστικά τις βάσεις για την ανέγερση του νοσοκομείου Φλόρινας. Θέλω όμως με την ευκαιρία της ημέρα μνήμης της να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου σε όλο το διοικητικό, νοσηλευτικό, ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό του νοσοκομείου που όχι μόνο με την ευκαιρία της πανδημίας αλλά πάντα παίζει ένα πολύ σοβαρό λόγο, ένα σοβαρό ρόλο και παρέχει παρά τα προβλήματα πολύ υψηλού επίπεδου παροχές υγείας στους συμπολίτες μας. Ένα δημόσιο ευχαριστώ και πιστεύω πως ο Δήμος Φλόρινας ήταν, είναι και θα παραμείνει αρρωγός σε κάθε σας προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Και όχι μόνο ο Δήμος Φλόρινας, όπως είπα πριν, γι' αυτό πολλές φορές χρειάζεται και η εξάρτηση από σημειώσεις, γιατί μπορεί να έχεις γραμμένα κάποια πράγματα και να ξεχάσεις τα λες προφορικά, αλλά το έχουμε πει όντως δημοσίως. Αλλά δεδομένου ότι είναι παρόντες και ο κύριος Χάτζιος και ο κύριος Βόσδου, είχαμε πραγματικά στον αγώνα αυτό την αρρωγή και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, αλλά και του Δήμου Φλόρινας και άλλων αυτοδιοικητικών φορέων. Και πραγματικά έχουμε μια άρεστη συνεργασία. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.